σύντομο στην πρώτη μια ερώτηση. Είχαμε δηλαδή και μια επιτροπή κατοίκων από την Άλλα Αγγελοπόλη. Σχετικά με ένα κατάστημα που ήταν το μέλλον είναι στην Φτανίσου, συμβολή Φτανίσου και Αθανασίου Διάκου. Έχουν θέματα εκεί τώρα. Μια υπάρχει οπλαγωγία το βράδυ, που δηλαδή μουσική εδώ δεν κατάλαβα ακριβώ το θέμα και εγώ. Σε κάθε περίπτωση έχουν κάνει καταγγελίε και η άδεια του μαγαζιού δεν είναι για να παίζει μουσική τόσο αργά το βράδυ. Θα ήθελα μια ενημέρωση από τον Δήμαρχο, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Να είναι στην Φτανίσου και Αθανασίου Διάκου. Γιατί ήταν οι άνθρωποι και εγώ κάτι πρέπει να μεταφέρω σε απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν λειτουργεί ή αν έχει παράνομη άδεια ή άδεια που δεν είναι νόμιμη ή σύνομη όσον αφορά το μουσικό κομμάτι κτλ., πρέπει να το εξετάσουμε. Είναι μια γειτονιά ήσυχη, δεν έχει θέματα, αλλά αν αυτό παίζει μουσική με τι δύο και τρει όπω μου είπαν το πρωί, καταλαβαίνετε ότι κάνει το ρίχνο στου εργαζόμενου άνθρωποι και θέλουν να συνεργαστούν. Ευχαριστώ τον κύριο Κωνσταντάτο. Ο κύριο Ψαρφαλίδη έχει το λόγο. Θέλω κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω αν από το δάνειο που πήραμε επιστράφηκαν χρήματα, πόσα και σε ποιους. Επιστράφηκαν στο δάνειο παρακαλώ. Ναι, τα πήραμε και δεν τα χρησιμοποιήσαμε. Αν εντάξει, επιστράφηκαν. Ο κύριο Ψαρφαλίδη έχει το λόγο. Ήθελα να αναφέρω και τρία θέματα. Ένα θέμα είναι οι απλήρωτοι καθηγητές στα αγωνιστικά τμήματα. Από το Σεπτέμβριο αυτοί οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πληροφορούμαστε ότι τους είπε η διοίκηση ότι θα πληρωθούν στο τέλος Φεβρουαρίου. Εγώ θέλω να θυμίσω ποιοι είναι οι καθηγητές των τμήματων των αγωνιστικών. Είναι οι καθηγητές που εργαζόμενοι μετονομάστηκαν σε εργολάβη, αντιμετωπίζονται με συμβάσεις έργου και είναι απλήρωτοι. Τους ζητήθηκε φέτος μείωση 10% των αποδογών τους, μάλιστα σε κάποιον έγινε και 28% μείωση από το Δήμο. Έκαναν όλα αυτά και τώρα είναι απλήρωτοι. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ήθελα να ρωτήσω τον Αντιδήμαρχο για τα κηλικεία. Γίνεται μια χρέωση του λογαριασμού της ΔΕΗ με διάμεσους μετρητές. Είχα διαφωνήσει τότε να συζητήθηκε το θέμα, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να πληροφορηθώ η χρέωση κατανάλωσης της κιλοβατόρας με ποιο, αν έχει ορίσει ο Δήμος ή αν το κάνουν οι διευθυντές, έχουν συγκεκριμένο ποσό χρέωση. Και αν ισχύει για όλα τα κηλικία το ίδιο. Δηλαδή αν η κιλοβατόρα τιμάται το ίδιο σε όλα τα κηλικία που υπάρχουν στο Δήμο. Επίσης θα ήθελα να επαναφέρω ένα θέμα, μια και αφορά τα κηλικία, της εξομοίωσης, της εξίσωσης τέλος πάντων των ενοικίων με τα ίδια χαρακτηριστικά για όλα τα κηλικία. Γιατί αν το κριτήριο που ίσχυε πάντα ήταν μαθητές και τίμημα, όσοι μαθητές φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο, το κηλικείο πληρώνει κάποια χρήματα το χρόνο για το κηλικείο, δεν ισχύει για όλα τα κηλικία. Νομίζω μετά από δύο χρόνια είναι καιρός όλα αυτά να μπουν σε μια σειρά. Να ακούσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Είχα σήμερα μια συζήτηση με κάποιον από αυτούς. Οι άνθρωποι είναι πάλι να στο να τα παρατήσουν. Ξέρετε όλοι καλά, τα χαρτζηλίκια μειώθηκαν και οι αποδοχές τους. Και οι άνθρωποι όταν πληρώνουν, τουλάχιστον και για το θέμα της ΔΕΗ, θα ήθελα μια απάντηση και για την εξίσωση των ενοικίων. Είχα δεσμευτεί να κάνω μια ενημέρωση για τη δίκη που είχε ο κ. Τσαπραλής. Σήμερα βέβαια μας πήραν τα γεγονότα εδώ, τη δίκη που είχε για το Καρφούρ. Μας πήραν τα γεγονότα εδώ με τον Χάρη του Μπαϊσβαντίδη. Δεν ξέρω αν είμαστε να το κάνουμε. Να τα αφήσουμε για άλλο. Εντάξει, είχε πει και ο Πασχάλης ο Κυριακής, θα μπορούσε να έρθει στο δημοτικό σχολείο. Τώρα λείπει ακόμα στον Βόλο. Ας το κάνουμε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη. Περνάμε λοιπόν στα θέματα της. Με απαντήσει στα ερωτήματα που θέθηκα, να πω εδώ δύο λόγια. Αυτό που είπε ο κύριο Ιωαννίδη, αν το είπε και ο κύριο Βλάκο, για τη χρέωση τη ΔΕΗ σε κάθε σχολείο έρχεται ο λογαριασμό τη ΔΕΗ και οι κιλοβατόρε αυτέ έχουν μία τιμή. Ανάλογα το, εκμερίζεται ανά κιλοβατόρα η χρέωση
και όσες έχει καταναλώσει, όσες εγγράφονται στον ενδιάμεσο μέτρο, περάζουν στον αντίπτυξο. Ο διευθυντής του σχολείου. Μπορείτε να το ελέγξετε να δείτε πώς είναι νέος σας. Είναι η νομοθεσία τέτοια, καθορισμένος ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο ευημερισμός στο κηλικιάρι. Και δεν έχει πληρώσει ακόμα κανένας μέχρι τώρα, μόνο ένα σχολείο έχει πληρώσει. Σας το λέω, θα έχω βγάλει και να δείτες ότι θα περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο και μας απασχολεί, γιατί οι άλλοι έχουν μεγαλύτερο. Όσον αφορά για την εξίσωση των μισθωμάτων, ξέρετε ότι τα ηλικία δίνονται με πλειοδοτικό διαγωνισμό. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, νομολογία, η οποία σου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η μίσθωση του ηλικίου. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος. Έχετε δει διαφορές. Μα δεν το συζητάμε αυτό. Είναι πλειοδοτικό διαγωνισμό, κύριε Ιωαννίδη. Οπότε δεν μπορεί να γίνει εξίσωση. Κάποιος που θα έρθει να απαντήσει σε άλλα ερωτήματα που δέχτηκα για την καντίνα. Ορίστε, κύριε Γεωργάκη, έχετε το λόγο. Και για τις μειώσεις να συμπληρώσω, πάλι δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο για όλους, γιατί εξαρτάται πότε έχει γίνει ο διαγωνισμός. Επειδή αυτό είναι ένα θέμα που απασχολούσε συνολικά τους Δήμους, που έτσι και αλλιώς έχουν την εποχία των σχολείων, έχει υπάρξει απάντηση σε διαγωνισμούς που γίναν στην τρέχουσα σχολική χρονιά, δεν μπορούν να γίνουν μειώσεις, γιατί έγινε τώρα. Θα μπορούσε να, να χαρακτηριστεί τότε ότι το δώσατε σε αυτόν. Και μετά κάνατε τη μείωση και μπορεί να είναι η μείωση λιγότερο από αυτό που μπορεί να έρθει ο δεύτερος ή ο τρίτος. Για τα υπόλοιπα, ό,τι άλλο ζωτή θα αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας ρύθμισης για τη μείωση των ενοικίων. Κύριε Δήματος, έχει το λόγο. Για την καντίνα, είχε έρθει ο κύριος Πέτρου και μου είχε θέσει το θέμα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα και καλώς ήρθε και τα έβαλε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον ενημέρωσα ότι η θέση της καντίνας δεν είναι στο σημείο αυτό που ήταν το σήμα της Ολυμπιακής. Βέβαια είναι κοντά, είναι λίγο πιο κάτω, πιο σε αυτό το περίπτερο που είναι τη στιγμή εδώ της πόλης. Του είπα ότι μας είχε απασχολήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το πρόβλημα. Και αν θα δημιουργούνταν άλλα κυκλοφοριακά θέματα, το είχαμε αναβάλει στην πρώτη συνεδρίαση, αν θυμάστε, και το αναφέραμε σε δεύτερη συνεδρίαση. Και νομίζω ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο το είχαμε συζητήσει. Όταν όμως κάναμε Οικονομική Επιτροπή για να εγκρίνουμε τους όρους του διαγωνισμού, ο κύριος Τσαρπαλής διαφοροποιήθηκε, πιθανό να έλειπε από εκείνη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα είμαστε λίγο σε μια δύσκολη θέση. Με την έννοια ότι έχουμε αποφασίσει, έχουμε κάνει την έγκριση των όρων του διαγωνισμού, έχουμε δημοσιεύσει την προκήρυξη και είναι ένα θέμα. Βεβαίως, είπα και στον κύριο Πέτρο, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα στο ότι θα παίρνουμε, ξέρω εγώ, ένα μίσθωμα από την καντίνα που έχει ανάγκη ο Δήμος. Δεν σημαίνει ότι με οποιοδήποτε κόστος και να έχουμε μια γειτονιά να παραπονείται. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να το συνδέσουμε τους αγώνες που γινόταν στις Φυλαγμένες με την ύπαρξη μιας καντίνας. Και δεν ξέρω αν η παρουσία μιας καντίνας σημαίνει ότι θα ξαναξεκινήσουν να γίνονται οι αγώνες. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ο διαγωνισμός έχει οριστεί για τις 29 του μήνα, την άλλη Τρίτη, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε ένα περιθώριο, ας το σκεφτούμε και άλλες δημοτικές παρατάξεις λίγο το θέμα και να δούμε αν κάτι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το θέμα. Μια ερώτηση. Δεν μπορούν να βάζουν χρονικό προσδιορισμό. Ακούμε μέχρι τις 10 το βράδυ να λειτουργεί κάτι. Δεν έχουν ωράριο οι καθηγητές. Καταλαβαίνω, αλλά λέω για τη συγκεκριμένη. Πώς θα του βάλει το ωράριο του αριθμού. Θα δούμε αν υπάρξει περιθώριο να συνεννοηθούμε πάλι και με τις άλλες δημοσίες που μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορώ να σας πω τώρα κάτι αυτή τη στιγμή ότι θα ακυρώσουμε τον διαγωνισμό ή όχι. Θα το δούμε πάλι.
Όσον αφορά για το μενού έχουν έρθει αρκετές φορές εδώ πέρα γείτονες, έχουμε μιλήσει, τους έχουμε ενημερώσει. Νομίζουμε ότι έχουν δίκιο πράγματι σε αυτό που λένε, γιατί και ο επαγγελματίας χρησιμοποιεί μουσική και ζωντανή ορισμένες φορές, παρότι δεν έχει άδεια. Και η άδεια που έχει, που είναι για στερεοφωνικό, την παραβιάζει και το τραβάει μέχρι πρωινές ώρες. Και είναι και η κατασκευή του καταστήματος έτσι, που από ένα μικρό κτίσμα που υπήρχε αρχικά, που έχει κλείσει όλη την Πρασιά με κάτι πέτες, ούτε μονώσεις, υπάρχουν ούτε τίποτα. Εφωνάξαμε και τον επαγγελματία, του κάναμε παρατήρηση. Ξέρετε τώρα τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Του λέει ναι, θα προσπαθήσω, θα κάνω, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Και εξηγήσαμε και στους δημότες μας ότι για να προχωρήσουμε στη σφράγιση του καταστήματος, όπως λέει ο νόμος, θα πρέπει να έχουμε τρεις μηνύσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν ακόμα αυτές. Μόλις συμπληρωθούν τρεις μηνύσεις, θα προχωρήσουμε στη σφράγιση του καταστήματος. Είχε και άλλες δύο πριν, είχε πάει και τις είχε εκδικάσει και αποδοθεί. Σημαίνει και αυτό. Δεν έχουμε περισσότερο αυτή τη στιγμή τρεις μαζωμένες μήνες μέσα στον χρόνο για να μπορούμε να πάμε να κάνουμε τη σφράγιση. Θα δούμε στα πλαίσια αυτών που μας επιτρέπει ο νόμος, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, γιατί πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Όσον αφορά για το δάνειο, και είχαμε πάρει δάνειο περίπου 2.300, έχουμε επιστρέψει τα 300 περίπου χιλιάρικα και είναι να επιστρέψουμε άλλα 200. Ένα 500 χιλιάρικα επιστρέψουμε. Ναι, ένα 800 χρησιμοποιήσαμε. Και είχαμε δυσκολίες με άλλα τιμολόγια που είχαμε βάλει μέσα στο δάνειο, είχαν δυσκολίες να πληρωθούν. Ορισμένα δεν θεωρούνταν από επιτρόπους, υπήρχαν τέτοιες δυσκολίες. Μάλλον δεν μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε κάποια δικαιολογητικά, δεν μπορούσαμε νόμιμα να πληρώσουμε όλες τις δαπάνες που είχαμε καταγράψει. Και δεν μπορείς να διαθέσεις τα χρήματα αυτά για άλλα χρέη, παρά μόνο για αυτά για τα οποία είχαμε υποβάλει λίστα δηλαδή των δαπανών. Ήταν απολύτως δεσμευτικό αυτό. Για τους καθηγητές νομίζω το ξέρει το πρόβλημα ο Γιώργος, αλλά ίσως το έβαλε για να ακουστεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έπρεπε οι καθηγητές των πολιτιστικών τμήματων του Δήμου να πληρωθούν μέσα στο Δεκέμβριο. Έγιναν οι συμβάσεις, ευτυχώς φέτος μπορέσαμε να κάνουμε συμβάσεις, γιατί πέρσι δεν μπορούσαμε και δουλεύαμε με εντέλεστα. Φέτος μπορέσαμε και κάναμε συμβάσεις. Πήγανε στην Επίτροπο, θεωρήθηκαν, μας ήρθαν όμως την τελευταία μέρα, μια-δύο μέρες πριν τη λήξη του χρόνου, το γραφείο προσωπικού δεν είχε μπορέσει και δεν προλάβαινε μέχρι την άλλη μέρα, ας πούμε, να περάσει τα ονόματα των καθηγητών εκεί στην λίστα, όπως απογράφονται για να μπορέσουν να πληρωθούν, και έτσι δεν μπορέσαμε να τους πληρώσουμε μέσα στο Δεκέμβριο. Και υποχρεωτικά θα πληρωθούν όταν θα έχουμε κεκριμένο προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί στις 28 και καλώς εγώ των πραγμάτων υπολογίζουμε από τα μέσα του Φλεβάρι να μας έρθει πίσω εγκεκριμένος και θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε να πληρώσουμε τους καθηγητές του ΟΔΙΕ. Δεν ήταν θέμα ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα. Σε άλλες περιπτώσεις είχαμε και τέτοια προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση ήταν καθαρά θέμα διαδικαστικό. Κάναμε κουβέντα και με τους καθηγητές. Εν πάση περιπτώσει μας έκαναν μια κριτική ότι έπρεπε γρηγορότερα να το έχετε φροντίσει και γιατί δεν περαστήκαμε και ως σύστημα και μια σειρά τέτοια πράγματα. Αλλά τώρα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι και θα πληρωθούμε από τα μέσα του Φλεβάρι και μετά όταν θα έχουμε εγκεκριμένο το προϋπολογισμό. Λοιπόν, αυτά για τα ρεύματα και αυτά απάντησαν οι συνάδελφοι. Προχωράμε. Κύριε το λόγο. Σχετικά με τρία θέματα που απάντησε ο κ. Δήμαρχος. Μετά το Δήμαρχο. Να πω σχετικά με το θέμα της καρδίας. Δόθηκαν αυτές οι εξηγήσεις. Πιθανόν μέσω της παρατάξεως θα το συζητήσουμε. Δηλαδή πρέπει να μιλάει ένας πρόεδρος. Είχαμε φέρει γιατί είχαμε πάρει και απόφαση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε δύο έκτακτα θέματα. Το πρώτο έκτακτο θέμα είναι έκκληση του τρίτου τελικού τακτοποιητικού ΑΠΕ έργου υλικό σχολείο Καλός Σαμαρίτης.
Και το δεύτερο έκτακτο θέμα είναι το τι αραδιά που το είχαμε αναβάλει και που έρχεται τώρα συμπληρωμένο στην οδό Καπριάκου Γρηγορίου 5-3 στην Αργυρούπολη. Σε προβλήμα να τα συζητήσουμε. Συγγνώμη. Θα σας παρακαλέσω μόνο επειδή έχουμε την παρουσία των. Εντάξει, περνάει κατά την ψηφία. Αυτό να υποθείτε, δεν είναι. Ο κύριος Πρόεδρος διαφωνεί για τη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων. Επομένως, θα συζητηθούν αφού υπάρχει και η ψηφία. Μπαίνοντας στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα παρακαλούσω το Σόλμα να βάλουμε πρώτο το 11ο θέμα, επειδή έχουμε καλέσει για να απαντήσω σε διευκρινήσεις, σε τυχόν διευκρινήσεις ή ερωτήσεις που θα υποβάλλετε εσείς, καθηγητές από το Πολύ και Πειραιά. Συμφωνούν να αλλάξουν τη σειρά των θεμάτων και να βάλουν τα σπρώματα την έκθεση της επόμενης συνεργασίας που θα τα ήθελα. Συμφωνούμε. Οπότε, περνάμε ως πρώτο θέμα, ένθεση επόμενης συνεργασίας με τα ΤΕΗ Πειραιά. Το σύμφωνο συνεργασίας νομίζω το έχετε δει. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Είτε, χωρίς και κυρία Ράιντο, είτε το λόγο μας. Θα ρωτήσω αν οι τέσσερις διαγωνισμοί που έχουν προκληθεί από την περιφέρεια αναφοριάζει τη δική μας σκέψη για κλήρυξη τεροπορημάτων. Μία ερώτηση. Αν έχει ερευνηθεί η επιλογή άλλων χωρών για κλήρυξη τεροπορημάτων, τρίτον, αν έχει ερευνηθεί άλλο χώρο χωροθέτης. Αν οι τέσσερις διαγωνισμοί που έχουν προκληθεί από την περιφέρεια αλληπεριάζουν τη δική μας σκέψη από τη διαχείριση των κορυμάτων, η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη, αν έχει ερευνηθεί η εμπειρία άλλων χωρών για τη διαχείριση των κορυμάτων. Τρίτον, αν έχει ερευνηθεί άλλος χώρος χωροθέτησης σε άλλα σημεία των όμορων δήμων. Και τέταρτον, αν η μελέτη αφορά τη χωροθέτηση μόνο στο ελληνικό. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ερωτήσατε. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μπροστά μας ένα σύμφωνο συνεργασίας των τριών δήμων, του δικού μας Αλλήλου και Κυμπάδας, με το ΤΕΗ Πειραιά. Η αφορμή για τη συνεργασία αυτή που αναφέρεται σε ένα ευρύτερο πεδίο θεμάτων ήταν η διερεύνηση από τη μεριά των δήμων μας της δυνατότητας δημιουργίας ενός σταθμού μεταφόρου διαχείρισης των απορριμμάτων. Τι κάναμε μια συνάντηση με τους ανθρώπους της ομάδας αυτής του ΤΕΗ Πειραιά. Τους είπαμε ότι θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα σταθμό μεταφόρτωσης διαχείρισης μάλλον των απορριμμάτων που να είναι στη λογική της ίδιας διαχείρισης κοντά στην πηγή με βασικό χαρακτηριστικό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων. Και θέλαμε να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη πρόταση πάνω σε αυτό, τεκμηριωμένη, που να απαντάει σε ορισμένα ερωτήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τη φέρουμε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχοντας σαν δεδομένο αυτό ότι φέρνουμε έναν τέτοιο σταθμό διαχείρισης, που είπα πριν, στη λογική της ήπιας διαχείρισης, κοντά στην πηγή, με κύριο χαρακτηριστικό την ανακύκλωση, απαντώ κάπως και στο ερώτημα της συναδέλφιας της Ζωής, κατά πόσο μας επηρεάζουν οι θέσεις και η πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων της περιφέρειας Αττικής που γίνεται από την περιφέρεια. Έχουμε εκφράσει κατά καιρούς εδώ την άποψή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι διαφωνούμε με αυτή την πολιτική.
Γιατί δεν στοχεύει ακριβώς αυτό που λέμε πριν στην ίδια διαχείριση στην πηγή. Με χαρακτηριστικό στοιχείο την ανακύκλωση, την προποστοποίηση από σταθμούς διαχείρισης που θα είναι δημόσιοι, που θα τους διαχειρίζονται οι Δήμοι κτλ. Από το ΤΕΙ ΠΙΡΕΑ περιμένουμε αυτή την καταρχήν πρόταση, εφόσον υπογράψουμε αυτό το σύμφωνο της εργασίας, που θέλουμε να απαντάει στα εξής ερωτήματα. Τι εξοπλισμός χρειάζεται να υπάρχει σε αυτό το σταθμό μεταφόρτωση για διαχείριση, για να έχει όλες αυτές τις λειτουργίες που θέλουμε, τι κοστίζει αυτό, ποιο είναι το συνολικό κόστος δηλαδή κατασκευής ενός τέτοιου σταθμού, ποιος είναι ο καλύτερος όρος για την χωροθέτησή του και μέσα στο αεροδρόμιο. Ποιος είναι ο όγκος των σκουπιδιών που πρέπει να διαχειριζόμαστε σε αυτό το σταθμό έτσι ώστε να είναι βιώσιμος αυτός ο σταθμός. Τι άλλες αλλαγές πρέπει να γίνουν στον τρόπο που κάνουμε την αποκομιδή σαν δήμο, έτσι ώστε να δέσει με αυτό που λέμε με αυτό το σταθμό δηλαδή και να έχει αυτό το χαρακτηριστικό της ανακύκλωσης. Και τι κόστος μπορεί να έχει αυτό, με αλλαγή δηλαδή του τρόπου αποκομιδής. Τι κόστος λειτουργίας θα έχει αυτός ο σταθμός, εφόσον λειτουργηθεί, και τι οικονομικά ωφέλη θα έχει ο Δήμος, η Δήμη. Δηλαδή πόσο θα μπορέσουμε από τη χρησιμοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών να ωφεληθούν ή ακόμα και από την μείωση των σκουπιδιών που θα πηγαίνουν για ταφή. Θα υπάρχουν οι χώροι ταφής. Αυτά ζητούμε να μας δώσει το ΤΕΙΠΕΡΕΑ σε μια καταρχήν μελέτη, πρόταση ας το πούμε έτσι, μην το πούμε μελέτη γιατί ίσως είναι και βαριά κουβέντα, έτσι ώστε να έχουμε κάτι συγκεκριμένο, να έχουμε ποσοτικοποιημένα κάποια πράγματα για να μπορούμε να φέρουμε αυτή την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και από εκεί και πέρα τότε να αποφασίσουμε αν συμφωνούμε ή όχι, να προχωρήσουμε σε αυτό το πράγμα. Και βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί και από το πόσο θα βρεθούν πηγές χρηματοδότησης. Συνεπώς το θέμα αυτό είναι ανοιχτό. Σήμερα αυτό το βήμα που κάνουμε είναι ένα βήμα που θα βοηθήσει στο να μπορέσουμε να πάρουμε μια τελική απόφαση. Τώρα για εμπειρία από άλλες χώρες δεν ξέρω αν θα ήθελε να μας πει εδώ ο εκπρόσωπος της ομάδας του ΤΕΙ, οπωσδήποτε θα γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Σίγουρα δεν έχουμε την καλύτερη εμπειρία στη χώρα μας από την ανακύκλωση. Υπάρχουν πολύ καλύτερες περιπτώσεις. Και για άλλους χώρους που θα μπορούσε να χωροθετηθεί ένας τέτοιος σταθμός μεταφόρτωσης, νομίζω ότι και αυτό μπορεί να είναι αντικείμενο της έρευνάς μας και της καταρχήν πρότασης που θα γίνει από τη μεριά του ΤΕΙ Πειραιά. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πριν να τοποθετηθούν οι άλλοι συνάδελφοι. Κύριε Κενίδη, σας παρακαλώ, ελάτε εδώ. Ορίστε κύριε Τσαβαρίδη, δεν δώσουμε το λόγο. Ναι, έχω έρθει με πυρετό και δεν θα μπορέσω τελικά να καθίσω μέχρι τη στάση τώρα. Ήλπιζα θα την βγάλω, αλλά βλέπω την ίδια. Ακόμα και ευχαριστικά. Ακόμα και ευχαριστικά. Δεν παίρνει όμως και κανένα φάρμακα, έτσι, ακόμα μη σημαίνει. Θα πάρουμε φάρμακα. Ορίστε κύριε Πανίδη, έχετε το λόγο. Την κάνετε στρέψη. Λέγομαι Διονύση, είμαι καθηγητής στο μεταπτυχιακό τμήμα που έχουμε στο ΤΕΙ Πειραιά, στο τμήμα μηχανολόγων. Η πρόταση για αυτή τη συνεργασία έχει ξεκινήσει από το Εργαστήριο Οίκων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, όπου καθηγητής και υπεύθυνος είναι ο κ. Καλτέλης, που είναι και κάτοικος εδώ της γειτονιάς. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον να ασχολείται προσωπικό των ανθρώπων που ενδιαφέρονται και για τον τόπο, στη λογική της προσωπικής κοινωνίας. Το κλίμα και ειδικά το τμήμα μηχανολόγων και ειδικά το εργαστήριο κάνει μια προσπάθεια να μεταφέρει τη γνώση και την τεχνολογία που έχει στα χέρια του και στην εμπειρία των στελεχών που απαρτίζουν την ομάδα αυτή. Και μετά από κάποιες συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους τρεις δήμους, θελήσαμε ακριβώς να συνυπογράψουμε μια συμφωνία ότι ενδιαφέρεστε να συμμετέχουμε σε αυτήν την προσπάθεια που κάνετε σαν δημοτική αρχή και να φέρουμε τη γνώση που έχουμε
για να μπορέσετε ακριβώς να επιλέξετε λύσεις, να βρείτε τρόπους αξιοποίησης των απορριμμάτων που είναι μια διεθνής εμπειρία σημαντική. Το εργαστήριο έχει εμπειρία από αντίστοιχα τέτοια κέντρα που υπάρχουν στο εξωτερικό, όπου έχει συμμετάσχει με δημοσιεύσεις, έχει συμμετάσχει στα συνέδρια. Κάνει μια προσπάθεια, υπάρχει στη Σουηδία πολύ σημαντική εμπειρία, όπως επίσης και στις κεντροευρωπαϊκές χώρες, στην Ελβετία και στην Αυστρία. Υπάρχει επίσης αρκετή τεχνογνωσία για συσκευές και εγκαταστάσεις μικρής και ήπιας κλίμακας στην Αγγλία. Και αν θέλετε, ένα πρόβλημα που έχουμε και είναι σημαντικό, είναι ότι θα ήταν σημαντικό και για μας να αναπτύξουμε και κατασκευαστικά λύσεις. Οι λύσεις αυτές δεν είναι ακριβές. Θα ήταν ιδανικό αν μπορούσε κανείς να καλύψει όλο τον κύκλο και να μην πάρει έτοιμες αγοραστές λύσεις από το εξωτερικό. Εκεί έχουν προλάβει αρκετά πιο έγκαιρα να δουν το πρόβλημα και να καταφέρουν να αξιοποιήσουν και για λόγους ακόμη να δοθεί δουλειά σε ανθρώπους του Δήμου, ακριβώς κατασκευάζοντας και τις εγκαταστάσεις. Υπάρχουν μικρά κέντρα, δηλαδή γύρω από τα πανεπιστήμια, τα οποία αναπτύσσουν όχι μόνο την τεχνογνωσία γύρω από το πώς λύνεται το θέμα, αλλά και σε επίπεδο κατασκευής, ακόμη και οι εγκαταστάσεις πώς φτιάχνονται, γιατί δεν είναι πολύπλοκες και υψηλής τεχνογνωσίας εγκαταστάσεις. Τελειόδρομοι, οι κατασκευές είναι μεταλλικές, είναι ελαφρές μεταλλικές κατασκευές, τα φίλτρα, ό,τι άλλο χρειάζεται δεν είναι σημαντικά ακριβό και ιδιαίτερα δύσκολο. Το κρίσιμο, αν θέλετε, και εκεί καλείται και η δημοτική αρχή και όλη η προσπάθεια αυτή των πολιτών, είναι να αντιληφθεί το πρόβλημα και να θέλει να το λύσει με τον καλύτερο τρόπο στην ίδια του μορφή, χωρίς να δημιουργήσει μεγάλες συγκεντρώσεις τέτοιων απορριμμάτων, όπου πια το πρόβλημα γίνεται πρόβλημα όφλησης και πολύ πιο δύσκολο. Και τότε οι εγκαταστάσεις είναι πολύ πιο απαιτητικές. Στη δικιά μας επίσης γνώση και πρόταση, πάντα υπάρχει η ιδέα της αξιοποίησης και ενεργειακά των απορριμμάτων. Δηλαδή θα ήταν ιδανικό όχι μόνο να είναι ένα τέλος με κομποστοποίηση, αλλά θα ήταν ιδανικό να μπορούσε κανείς να αξιοποιήσει και ενεργειακά τα απορρίμματα. Αυτό βέβαια θα το δούμε στην πράξη, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ανάλογα με το τι χρήματα θα μπορούσε κανείς να συγκεντρώσει γύρω από αυτή την προσπάθεια για να δοθεί η λύση. Οπότε εξαρτάται ακριβώς από τα διαθέσιμα και τους φόρους που θα μπορέσουμε να συλλέξουμε για τη λύση αυτή. Το καλό στην περίπτωση του μεγέθου και τη λύση και τη ευκολότητα τη λύση είναι ότι συγκεντρώνονται τρεις δήμοι, και άρα αρχίζει και αποκτάει ένα μέγεθος αυτή η ανακύκλωση και η αξιοποίηση των απορριμμάτων. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα που προέκυψε και ο Δήμαρχος είναι ότι δεν θα πρέπει κανείς να δει μόνο το τέλος αυτής της αλυσίδας, αλλά θα έπρεπε να αρχίσει να ασχολείται και με τους δημότες στα πλαίσια μιας καλύτερης συμπεριφοράς απέναντι στο θέμα της ανακύκλωσης και της παραγωγής αυτού του προβλήματος, το οποίο μπορεί να είναι και όφελος στον βαθμό που αυτά ανακυκλώνονται. Άρα εκεί και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του εργαστηρίου και του γεγονότος ότι θέλουμε σαν πανεπιστημιακός χώρος, εργαστηριακός χώρος και χώρος εκπαίδευσης και γνώσης να φέρουμε την τεχνογνωσία αυτή, είναι ότι μπορούμε να συμμετάσχουμε και σε εκπαιδευτικά, να οργανώσουμε, αν θέλετε, να προτείνουμε και να συμμετάσχουμε και σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα είχαν στόχο την ευαισθητοποίηση των δημοτών στα πλαίσια της αξιοποίησης των απορριμμάτων, της καλύτερης συμπεριφοράς στην παραγωγή αυτού του υλικού και στον διαχωρισμό του και στην αξιοποίηση, αν θέλετε, ή στην επίλυση του προβλήματος στην πηγή. Ήταν πολύ σημαντικό να αρχίσει σιγά σιγά και η νεολαία, ειδικά και οι υπόλοιποι κάτοικοι της περιοχής, να αποκτούν συνείδηση για το πρόβλημα και πώς κανείς θα το αντιμετωπίσει. Το νομίζω θα είναι και μια πολύ σημαντική προσφορά πέρα από τη λύση του προβλήματος στην ευαισθητοποίηση και στην ενεργοποίηση των πολιτών. Βέβαια, έχουμε δει πολλά προβλήματα μέχρι τώρα με τον κλασικό τρόπο διαχωρισμού που είναι η μπλε και η πράσινη κάδη και έχουμε δει αρκετές αδυναμίες σε αυτό το πρόβλημα. Είχαμε κάνει και μια αντίστοιχη μελέτη στην περίπτωση του Δήμου Νικαίας για το πώς τα απορριμματοφόρα μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα με βέλτιστες διαδρομές στην περιοχή. Πάντα όμως, κάθε φορά που κανείς προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα, εμφανίζονται παρενέργειες ή αν θέλετε δευτερεύοντα δευτερογενή προβλήματα τα οποία καλούμαστε να λύσουμε, να αντιμετωπίσουμε. Αυτά, αν θέλετε, καταρχήν, το ενδιαφέρον μας είναι ακριβώς να κάνουμε μια εισαγωγική, δεν θα είναι μια βαριά μελέτη σε πρώτη φάση, θα είναι μια εισαγωγική τεχνική και
και οικονομική ανάλυση ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε μια καταρχήν άποψη για το θέμα και στη συνέχεια εφόσον θελήσετε να προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο βήμα θα προχωρήσουμε στο βήμα του να γίνει μια μεγαλύτερη έκταση και σε μεγαλύτερο βάθος μελέτη. Πιθανό να χρειαστεί να ταξιδέψετε κάποιοι από εσάς να δείτε αντίστοιχα κέντρα για να επιλέξετε. Δηλαδή είναι ένα πιο σύνθετο, αν θέλετε, τελικά βήμα στο να πετύχει κανείς να υλοποιήσει ένα έργο το οποίο θα έχει διάρκεια, θα έχει τις βέλτιστες λύσεις ενσωματώσει και φυσικά θα έχει κάνει μια χωροθέτηση αντίστοιχα πολύ προσεκτική ακριβώς για να αξιοποιήσει είτε χώρους στο ελληνικό είτε χώρους όπου αλλού νομίζω ότι είναι άξιοι να τοποθετηθεί μια τέτοια εγκατάσταση που θα έχει και απασχόληση αλλά και διαχείριση προς όφελος των των κατοίκων των Δήμων των τριών αυτών όμορων Δήμων. Αυτά είναι πάντως σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ίσως να δημιουργήθηκαν κάποιες απορίες με την τοποθέτηση. Ο κ. Λογόπουλος είναι ξεκινώντας από εδώ. Να κάνω μια ερώτηση στη διοίκηση πιο πολύ. Πού προβλέπετε να γίνει αυτή η προσπάθεια της ανακύκλωσης στο Δήμο μας, σε ποιο σημείο της πόλης? Να συγκεντρώσουμε τα ερωτήματα, ο κύριος Ιωαννίδης έχει το λόγο. Εγώ τον καθηγητή ήθελα να ρωτήσω. Ο ειδικός λογαριασμός χρηματοδότησής σας, θα ήθελα να μας πείτε ποιος είναι αυτός ο ειδικός λογαριασμός, όπου πρέπει τη χρηματοδότησή σας. Και θα ήθελα να μας πείτε αν έχετε και άλλους πόρους χρηματοδότησης. Ένα είναι αυτό. Και θα ήθελα την τοποθέτησή σας, γιατί είπε ο Δήμαρχος ότι δεν έχουμε εμπειρία από ανακύκλωση. Έχουμε μια πολύ σοβαρή εμπειρία από τους μπλε κάδους και την εταιρεία διαχείρισης της ανακύκλωσης, τέλος πάντων, αυτό που υπάρχει. Θα ήθελα τη δική σας άποψη για αυτό. Ο κύριος Νομιγιάννης. Σήμερα καλόμαστε εμείς να αποφασίσουμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι τη μελέτη, το σχέδιο. Ακούγοντας και τον κύριο... Το σύμφωνο συνεργασίας. Το σύμφωνο συνεργασίας. Ακούγοντας και τον κύριο καθηγητή, από ό,τι είπε και ο κύριος Λογόπουλος, να επισημανθεί ο χώρος, πόσα μέτρα χρειάζεται, και αν θα υπάρχει η κλίδα ασφαλείας όταν ξεκινάει μια μελέτη να προγραμματίσει να κάνει ένα τέτοιο έργο, ενδεχομένως και από τις μελέτες προβλέψεις στην πράξη να πέσει και έξω. Ποιον θα βαρύνουν αυτά τα έξοδα, αν πετύξουν? Αν υπάρχει άλλο ερώτημα, ο κύριος Μυρόπουλος. Κύριε καθηγητά, επειδή υπάρχει μεγάλη εμπειρία και στην Ελλάδα δείτε καμιά 20-20 χρόνια, έχουμε αυτή την εμπειρία και ασχολούμαι με την ανακύκλωση. Θα θυμόσαστε από τότε με την κομμαντρή του Στάνο Λιώσιο και τα λοιπά. Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση τότε. Είχαν μπει θέματα που αφορούσαν τις υπόγειες κατασκευές. Από πάνω να γίνει πάρκο. Σε άλλες υπήρχαν προστάσια τα οποία μετατρέπαν όλη αυτή την είδη σε ενέργεια κτλ. Έχουν δηλαδή μια τεράστια εμπειρία η οποία υπάρχει. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Εάν κάποιος αποφάσιζε να κάνει το μισό έργο, και τι λέω με αυτό, δηλαδή μόνο στη φάση του διαχωρισμού και από εκεί την προώθηση των αντικειμένων, είτε αυτά είναι μεταλλικά, είτε είναι πλαστικά, είτε είναι χαρτί, να πάει σε κάποια άλλη περισσότερο, ας το πούμε έτσι, εμπεριστατωμένη κατασκευή για να μπορέσει να γίνει η ανάλογη διαχείριση. Εάν μπορεί δηλαδή να γίνει κατά γνώμη τη δική σας το μισό έργο. Αν υπάρχει άλλο ερώτημα. Ωραία. Κύριε καθηγητά, έχεις να δώσει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να σας πω το εξής καταρχήν. Σίγουρα, μια γενικότερη απάντηση στο θέμα της εμπειρίας. Σίγουρα θα αξιοποιηθεί, και αυτή ήταν και η πρότασή μας, θα αξιοποιηθεί σίγουρα η εμπειρία που υπάρχει και στην Ελευσίνα και οπουδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν θα ξαναβρούμε πράγματα από το μηδέν. Αυτό είναι για να εξασφαλίσουμε ακριβώς και την τοπική εμπειρία φυσικά για το τι ακριβώς συμβαίνει τους κάτους και τι είναι αυτό που δημιουργείται. Σίγουρα, ακόμη αν θέλετε και στα κόστη, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα. Είναι αυτό που πληρώνει τώρα ο Δήμος για να μεταφερθούν όλα αυτά κάπου για να ανακυκλωθούν, τι είναι αυτό που επιστρέφει σαν όπλος και τι είναι αυτό που τελικά χάνει από και τον τρόπο που ήδη δουλεύει. Αυτό είναι μέρος ακριβώς αυτής της μελέτης που θα γίνει. Στο πρώτο στάδιο, επειδή είναι λίγο ασαφές, δεν φαίνεται
αυτό που ζητάμε τώρα είναι καταρχήν να επιβάσουμε μια συμφωνία ότι θέλετε να δουλέψουμε μαζί. Έτσι, για να το κάνουμε λίγο σαν και αυτό, δεν υπογράφει ούτε για κάποια μελέτη, ούτε για κάποια ανάθεση συγκεκριμένη δουλειά, ούτε για κάτι πολύ συγκεκριμένο, παρά μόνο ότι θα συμφωνείτε ότι θέλετε να συνεργαστούμε και ότι εμεί στα πλαίσια αυτά θα ανταλλάσσουμε την γνωμοσία. Ήδη ζητήσαμε από τους τρεις δήμους πληροφορίες σε σχέση με τους κατοίκους, με την ποσόστοση των σκουπιδιών και των απορριμμάτων, με το τι ακριβώς γίνεται μέχρι τώρα. Δεν έχουμε ζητήσει ήδη κάποιες πληροφορίες. Με βάση πολύ πρώτες, με βάση αυτές και με την γνώση που έχουμε, θα επιστρέψουμε ένα σύντομο κείμενο που θα δει τι είναι αυτό που συμβαίνει και μπορεί να συμβεί και τι αξίζει να κάνουμε. Να κάνουμε δηλαδή και αντίστοιχα που βλέπουμε κι εμείς ένα ρόλο. Αλλά κυρίως πρέπει να κάνουμε αυτή η σύνθεση των τριών δήμων. Προφανώς σε αυτή την πρώτη φάση δεν θα υπάρχει μια απόλυτη χωροθέτηση. Αν θέλετε, δεν θα υπάρχει καν συγκεκριμένη χωροθέτηση με την έννοια ότι δεν μπορεί χωρίς να γίνει μια πολύ σημαντική μελέτη σε βάθος να προσδιοριστεί οποιοδήποτε σημείο αξιόλογο. Με όλα τα προβλήματα που εμφανίζονται, κυκλοφορία, διακίνηση, όφηση κτλ. Άρα αυτό θα είναι το δεύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι να συμφωνήσουμε ότι θέλετε να δουλέψουμε μαζί. Το δεύτερο βήμα είναι να πάρετε από εμάς μια σύντομη τεχνική και οικονομική σε κάποιο βαθμό ανάλυση που θα λέει τι μπορείτε να κάνετε. Αφού αποφασίσετε, γιατί είστε και τρεις δήμοι και αυτό είναι ένα λεπτό θέμα επίσης, αφού αποφασίσετε και αυτό. Θέλετε να το προχωρήσετε με βάση την εισήγηση που θα γίνει από το Δήμο, από το κάθε Δήμο, τότε θα προχωρήσουμε στο δεύτερο βήμα που είναι η αναζήτηση πόρων, οι οποίοι θα έρθουν στους τρεις Δήμους για να γίνει αυτό που θα αποφασίσουμε με μια πολύ πιο συστηματική και ευαισθητοποιημένη μελέτη. Θα λέω λίγο τις φάσεις για να καταλάβετε ότι σίγουρα δεν είχαμε κάποιο ποσό αυτή τη στιγμή χρημάτων που είπαμε πού να το πάμε, να το φέρουμε στους τρεις Δήμους για να κάνουμε την εγκατάσταση αυτή. Έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στην αναφορά που έγινε για το ότι εμείς έχουμε κάποια οικονομική ευκαιρία με την οποία θα μπορούσαμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Ίσως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εφόσον υπάρχουν πόροι όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ειδικά για την ανακύκλωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικά για το θέμα των σκουπιδιών, πρέπει να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι και πιστεύω ότι αυτή την προσπάθεια κάνουν και οι δημοτικές αρχές των τριών Δήμων. Έχει γερά να τοποθετηθούν για να αξιοποιηθούν αυτή η οικονομική πόρη. Και αυτή είναι η πρόβληψη που κάνουμε και αυτό το ενδιαφέρον μας είναι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι δημοτικές αρχές και εσείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Για το θέμα της πολύ συγκεκριμένης επιλογής, αν θα είναι υπόγεια η κατασκευή, αν θα μπορεί να γίνει πνευματική η δουλειά και αν θα μπορούμε ακριβώς να κάνουμε ένα μικρότερο κλίμακα έργο και στη συνέχεια να μπορεί να γίνει μεγαλύτερη κτλ. Αυτό είναι μέρος της μελέτης. Θα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για τις λύσεις στο πρώτο στάδιο, δηλαδή αν το ονομάσουμε εισηγή, για να το πούμε προμελέτη ή κάτι τέτοιο, το πρώτο βήμα, θα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για αυτά. Είναι σαφές όμως ότι χρειάζεται αρκετή ανάλυση. Σίγουρα οι υπόγειες κατασκευές έχουν αρκετές δυσκολίες όπως και θα δούμε στη μελέτη, αλλά ταυτόχρονα έχουν και το όφελος της μειόκλησης και της δημιουργίας και διατήρησης ενός περιβάλλοντος κτλ. Αυξάνει πάρα πολύ, αν θέλετε, το κόστος. Έτσι, δηλαδή, θα δείτε ότι μια τέτοια λύση, αντίστοιχα που γίνεται στην Καλλιθέα, να διαμορφωθεί όχι για τα σκουπίδια, αλλά για να διαμορφωθεί ένα μέτωπο το οποίο θα ανεβάζει το επίπεδο του Δήμου και θα μπορεί ο Δήμος της Καλλιθέας να βλέπει το μέτωπο της θάλασσας, ας πούμε, αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα στην περιοχή του Καθιακή Ελληνική κτλ. Δημιουργεί υπόγειες εγκαταστάσεις, αλλά μια τεράστια συγκέντρωση πόρων κόστους για να γίνουν οι εξκαφές στην περιοχή του υποδρόμου. Έτσι, δηλαδή, αν έχετε δει τις μακέτες αυτών των έργων, είναι ένα τεράστιο έργο με πάρα πολλά χρήματα. Άρα αυτό θα το εκτιμήσουμε για το μέγεθος της δουλειάς που θα θέλουμε και στην περίπτωση τη δική μας, τη δική σας. Σίγουρα μπορούν να γίνουν και θα προβλεφθεί αυτό, γιατί προσέξτε τι γίνεται. Επειδή είναι ένα έργο, αν θέλετε, σημαντικής υποδομής, θα εκτιμηθεί και το μέλλον αυτού του έργου. Δηλαδή δεν θα είναι ένα έργο που απλώς θα φτιαχτούν, αν θέλετε, άλλοι 50 κάδοι και ένα σημείο που θα μαζεύονται και θα φτιάχνουμε ένα κομπόστο, ας πούμε, έτσι. Γιατί θα πρέπει να δει κανείς σε βάθος χρόνου, εμείς τώρα συμμετέχουμε σε ένα έργο σαν εργαστήριο ευρωπαϊκό που λέει τι θα γίνει μέχρι το 2030 σε κάποια θέματα. Ένα από τα θέματα αυτά είναι και το θέμα της ανακύκλωσης και της παραγωγής σκουπιδιών και της διακίνησης αυτών των υλικών που μπορούν να δώσουν ενέργεια και καλύτερες συνθήκες ζωής.
Υπάρχει δηλαδή μια ανησυχία γενικότερα η κίνηση που γίνεται να είναι κίνηση προβλέψεων και μάλιστα καθορισμένων προβλέψεων, και αυτό είναι μέρος της δουλειάς που θα θέλαμε να κάνουμε και μαζί. Δηλαδή, όχι μόνο να πούμε τι θα συμβεί με τις τάσεις που υπάρχουν, αλλά και τι θα θέλαμε να συμβεί σε 20 χρόνια. Είναι σημαντικό για τους Δήμους πια, επειδή κινούνται σε ένα πιο οργανωμένο βήμα αυτή τη στιγμή και πιο αποφασιστικό για τους δημότες, να μπορεί να προσδιορίσει πώς θα ήθελε να ζουν οι δημότες του το 2030 κτλ. Έτσι, δηλαδή να αρχίσει να καθορίζει το μέλλον του και όχι να απαντά στις προκλήσεις που εμφανίζονται. Αυτό νομίζω είναι και μέρος της δικιάς σας δημοτικής αρχής. Και ένα θέμα που θέλουμε ακριβώς να βάλουμε μέσα στη δουλειά που θα γίνει είναι και αυτό. Δηλαδή να μπορεί το έργο να φτιαχτεί με λίγα χρήματα στην αρχή, με όσα είναι διαθέσιμα χρήματα, αλλά να είναι ένα έργο στο οποίο θα χτιστεί στη συνέχεια οτιδήποτε άλλο χρειαστεί στην προοπτική μιας καλύτερης αξιοποίησης. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή με τα χρήματα η ενεργειακή αξιοποίηση αυτών των απορριμμάτων, να μπορεί να γίνει σε δεύτερο βήμα, αν χρειαστεί κάτι τέτοιο, ακόμη και όταν σήμερα δεν είναι γνωστές οι τεχνολογίες, είναι πολύ ακριβές, να δοθεί δυνατότητα αυτές τις τεχνολογίες, ακόμα όταν θα γίνουν οικονομικά εφικτές για ένα δήμο ή για τρεις δήμους, αυτό να μπορεί να γίνει μέρος της λύσης. Αλλά αυτό και αυτό είναι μια από τις ανησυχίες τώρα και θα ενσωματωθούμε σε αυτό το πιο αναλυτικό βήμα που θα κάνουμε μετά την πρώτη προμελέτη ή σύντομη εθνική έκθεση. Η πραγματική μελέτη θα πρέπει να έχει στοιχεία και μελλοντικής εξέλιξης, όχι απλώς τάσεων, αλλά και ενός μέλλοντος που θα θέλατε να έχετε για τους δημότες, για το Δήμο και για τη δουλειά που θέλετε να κάνετε στην περιοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Πού θα γίνει, απάντηση. Δεν άκουσα πού. Και το δεύτερο μου λέτε, αν έχετε υπόψη σας, μια τεχνοοικονομική μελέτη της δαπάνης αυτής. Τελειώσαμε λοιπόν με τις ερωτήσεις. Πάμε σε τοποθετήσεις. Ο κύριος Κωνσταντάτος έχει το λόγο. Κύριε Γερμανικά, σας ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσία. Ας μείνει, κύριε Πρόεδρε, μήπως προκύψει κάτι. Δεν θα φύγει. Θα είμαι σύντομος, λέω, κοιτάξτε, προσωπικά εγώ είμαι εκεί παραταξί μου και θα σας κάνω συνάντηση. Είμαι πολύ ευαίσθητος από τότε. Και λίγο επαγγελματική συνέντευξη, επειδή ταξιδεύω, έχω τη συνήθεια να παρακολουθώ και σε άλλες χώρες τι γίνεται, τι εννοώ με υπόγεια πλήση, όπως είναι στην Κέννη, ξέρω εγώ, έχω φωτογραφικό υλικό και στα Βερδενέα που έχω πάει, έχω επίσης φωτογραφικό υλικό από εκεί και καλύτερα. Το θεωρώ πολύ μεγάλη υπόθεση για το μέλλον της πόλης τα επόμενα 20 χρόνια, αυτό το κεφάλαιο γενικώς. Είναι όμως άλλο πράγμα η υποδοστοποίηση, η υπόγεια συγκέντρωση των σκουπιδιών ή μέσω των κρούνων που γίνεται σε κάποιες ευρωπαϊκές ποτέ, στο οποίο είναι μεγάλο έργο και υπήρξε και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν θυμάμαι τώρα πότε, που χρηματοδοτούσε και έτσι έγινε στα Βρεβενά, νομίζω. Όπου κάνω λάθος, είναι αυτό το σταμείο, το οποίο ξεπέρασε και κάποιο, νομίζω, το 1,5 εκατομμύριο. Είναι άλλο πράγμα να γίνει μέσα στα όρια του Δήμου ένα χώρο συγκέντρωση σκουπιδίων που θα πηγαίνει για ανακύκλωση, και ειδικά μέσα στι παρεμφές, είτε τη Αγία Παρασκευή που το κταίω, είτε μέσα στο αεροδρόμιο, όπου κάποιοι το θέλουν και πάρκο, κάποιοι το θέλουν και νεκροταφείο, κάποιοι το θέλουν και χώρο ανακύκλωσης. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να εκφράσουμε συγκεκριμένα τις θέσεις. Υπάρχει και μια συγκεκριμένη μελέτη που θα θέλετε. Είμαι καταρχά σύμφωνο στο να γίνει η συνεργασία με ένα έγκυρο επιστημονικό οργανισμό όπως είναι το ΤΕΗ σας. Και από εκεί και πέρα να δούμε συγκεκριμένα τι προτείνεται, με τις προδιαγραφές που πρέπει. Και με όλους τους δημάρχους που έχω συζητήσει στο θέμα, θα πράσει έντονα την άρνησή μου σε οτιδήποτε θα υποβαθμίσει περιβαλλοντικά την περιοχή, θέλοντάς την στο μέλλον χώρο συγκέντρωσης σκουπιδιών, γιατί όμως ξέρετε, καμιά φορά στην Ελλάδα ξεκινάει να γίνει το έργο Α
και καταλήγει το, να γίνει το βήτα. Και το γάμα και το δέτα. Άρα και ο γύρος ο Σοβόλος έχει δίκιο που φράζει την ανησυχία του έτσι με παρησία και εμείς ως παράταξη ψηφίζουμε ναι μεν τη συνεργασία μαζί σας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δεσμευόμαστε μέχρι να δούμε τι είναι η μελέτη, τι προδίδει και τι λέει. Έτσι ξεκάθαρα. Ευχαριστώ τον κύριο Μουσανάτο. Προσήλθε ο κύριο Σεφρονίδη Ιωδάνη. Ορίστε, κύριε Σπυρόπη, να πείτε το λόγο. Επειδή, κύριε καθηγητά, εσεί μας διαφωτίσατε από την επιστημονική άποψη και αυτό είναι για όλου θετικό, δεν γίνεται θέμα επ' αυτού. Όμω, εμεί είμαστε ένα πολιτικό όργανο. Εσεί είστε ένα επιστημονικό όργανο. Μία πρόταση η οποία έρχεται σε αυτό το πεδίο, με όλο το σεβασμό, θα πρέπει, εκτός από τα όπλα τα επιστημονικά τα οποία καταθέτεται, κάποιος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά, να λάβει υπόψη τις παραμέτρους που αφορούν το Δήμο σε πολιτικό επίπεδο και σε λειτουργικό επίπεδο. Σύμφωνα με τις εμπειρίες που έχει και έχει εκλεγεί για να είναι παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο αυτοί οι τρεις δήμοι κάναν αυτή τη συνεργασία για να πάρουν το κονδύλι το ενδεχόμενο που λέτε εσείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από το Δήμαρχο σήμερα. Τι κοινό έχουν αυτοί οι τρεις δήμοι? Δύο πράγματα. Τη θάλασσα και το αεροδρόμιο. Στη θάλασσα ένα τέτοιο πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Άρα κατευθύνεται προς την άλλη κατεύθυνση. Θα μου πείτε, δεν έχω το βουνό? Όχι, ο άνθρωπος δεν έχει βουνό. Ως εκ τούτου, περίπου από τα συμφραζόμενα του Δημάρχου και γνωρίζοντας και άλλες του φράσεις οι οποίες περιβάλλουν αυτό το θέμα, μάλλον πηγαίνει προς τα εκεί η κατάσταση. Δεν λέω ότι δεν είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει να αξιοποιηθεί σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Δεν είναι όμως κατά τη γνώμη τη δική μας αξιοποίηση το να γίνει σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, σταθμός ανακύκλωσης κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος χώρος κατά τη γνώμη τη δική μου και από την όλη αντίληψη που αποκόμισα αυτή είναι. Βεβαίως, το έθεσε λίγο άγουρα ο Ζωγόπουλος ο συνάδελφος αυτό το θέμα. Το ίδιο λοιπόν θέλω να πω και εγώ. Δεν δεσμεύομαι σε καμία περίπτωση οι μελέτες, οι επιστημονικές. Βεβαίως μας ενδιαφέρουν όλους, διότι έχουν στοιχεία τέτοια που μπορούμε και να τις πιστέψουμε και πολύ δε περισσότερο να τις εφαρμόσουμε. Όμως, επειδή σας επαναλαμβάνω, με όλη σας την επιστημονική και καλή πρόθεση, έχετε την πρόταση αυτή να την κάνετε βεβαίως, αλλά σε καμία περίπτωση νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσουμε στον χώρο τον οποίο αντελήφθη περίπου που πάει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ με τον κύριο Σπυρόπουλο. Ο κύριος Σινάδης έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να θυμίσω σε όσους και στους δημοτικούς συμβούλους αλλά και στους δημότες που παραβρίσκονται εδώ ότι όλο το προηγούμενο διάστημα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστήμια και ΤΕΗ συζητήθηκε ο νέος νόμος πλαίσιου. Ουσιαστικά αυτό αφορούσε το πώς τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν επιχειρηματικό πνεύμα, επιχειρηματικά κριτήρια, θα μετατραπούν, να το πούμε έτσι, σε πλασιέ για τις επιχειρήσεις. Το πώς θα αξιοποιηθεί η έρευνα, το αεροδυναμικό, το επιστημονικό, οι υποδομές, προκειμένου να προσελκύσουν επενδυτές, ιδιώτες, επιχειρηματίες για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τη λειτουργία στην κατεύθυνση όχι το να υπηρετήσουν τις λαϊκές ανάγκες, αλλά τα κέρδη της επιχείρησης. Έτσι αξιοποιούνται προγράμματα, ερευνητές, εργαστήρια και το επιστημονικό δυναμικό σε αυτή την κατεύθυνση. Το πώς δηλαδή το Πανεπιστήμιο θα μπει στην υπηρεσία του κέρδους, στην υπηρεσία της επιχείρησης. Το σκουπίδι είναι μια πολύ καλή επιχείρηση. Είναι χοντρή πίσνα, να το πω έτσι, για το κεφάλαιο και την επιχειρηματική δράση. Την ίδια περίοδο
με βάση την κατεύθυνση του Καλλικράτη, θα θυμάστε ότι είχαμε υπογράψει, όχι εμείς βέβαια, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο, το λεγόμενο Σύμφωνο Δημάρχων, που μπορεί να πέρασε, να το πούμε στα ψηλά, αλλά είναι ουσιαστικό. Και δίνει τη δυνατότητα αυτή ακριβώς στους Δήμους να συνάπτουν τέτοιου είδους προγραμματικές συμβάσεις με επιχειρηματίες, με επιχειρήσεις, αξιοποιώντας και την επιστημονική κάλυψη πανεπιστημίων, εργαστηρίων, ερευνητών. Το λέω αυτό γιατί αυτή η κατεύθυνση σήμερα υλοποιείται. Και χωρίς να προκαταλαμβάνουμε κάτι, φοβόμαστε ότι θα υλοποιηθεί και εδώ. Τώρα για τα συγκεκριμένα προγράμματα υπάρχει εμπειρία. Γινόντουσαν προγράμματα, συμβάσεις και ο επιστημονικός φορέας ή ο επίσημος φορέας ή οποιοδήποτε φορέας, να το πούμε έτσι, συγκροτούτα, μπορούσε και μπορεί να αξιοποιήσει ιδιώτες χωρίς έγκριση δημοτικών συμβουλίων, έτσι ώστε το πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ, θα μοιράζεται και θα ωφελούνται οι ιδιώτες. Πολλά τερτύπια έχουν γίνει. Δεν θέλω να προκαταλάβω κάτι, λέω, αλλά υπάρχει εμπειρία. Άλλωστε, από ό,τι διαβάζω σε αυτό το σύμφωνο συνεργασίας που είναι γενικόλογο, δεν λέει κάτι συγκεκριμένο. Κάνουν ερωτήσεις συνάδελφοι και δεν πήραν απάντηση και για την κλιματοδότηση και για την χωροθέτηση. Μιλάει και για ιδιωτικούς χώρους που προορίζονται γιατί υλοποιείς ερευνητικό πρόγραμμα. Δηλαδή θα βγεις στην αγορά και θα ζητήσεις επενδυτή. Λόγω να χρηματοδοτήσει. Βεβαίως δεν κανείς να χρηματοδοτήσει για τις ανάγκες του λαού, να χρηματοδοτεί με στόχο το κέντρο. Το λέμε αυτό γιατί ξέρουμε ότι ήδη υπάρχει ο κεντρικός φορέας διαχείρισης, ο ΕΣΝΑ, με γενικό πλαίσιο και κατεύθυνση. Και έχει κατεύθυνση και πλαίσιο και αφορά την υλοποίηση συνολικού σχεδίου στην περιφέρεια. Και το συνολικό σχέδιο και η κατεύθυνση στην περιφέρεια αφορά και τους Δήμους. Και προχωρά σε 4 εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική, ΜΕΣΔΗ, με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού φορέα. Και εδώ το ερώτημα μπαίνει. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπέρ ή κατά των ΣΔΗ. Γιατί όλα αυτά τα προγράμματα που υλοποιούνται, υλοποιούνται με βάση τη σύμπραξη. Αυτό που θα φτιάχτει εδώ θα είναι ανεξάρτητο. Δεν θα υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και κατεύθυνση. Εμείς, όπως ξέρετε, σαν κόμμα, είμαστε υπέρ του κεντρικού σχεδιασμού, είμαστε υπέρ του ενιαίου φορέα διαχείρισης, όμως θα χρηματοδοτείται από το κεντρικό, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χωρίς συμπράξεις, χωρίς ιδιώτες, χωρίς επιχειρηματική δράση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η ΕΕ να λειτουργεί σε αυτή τη βάση που λέμε. Αλλά μιλάμε για την ύπαρξη ενός κεντρικού φορέα διαχείρισης για όλα. Για νερό, για απορρίμματα. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται, πώς να το πω, αυτός ο σχεδιασμός στα απορρίμματα χωρίς να παίρνει υπόψη σου ένα γενικότερο σχεδιασμό. Μπορεί το κόστος εγκατάστασης με βάση και τη μελέτη που θα γίνει να είναι μικρό ή να παραχωρηθεί, να το πω δωρεάν, στους συμβαλόμενους. Το κόστος λειτουργίας, ποιος θα πληρώσει δηλαδή το μάρμαρο αν δεν εκπληρώνονται οι στόχοι, αν δεν είναι βιώσιμο. Με βάση και την παράγραφο 3α που μιλάει για σύναψη επιμέρους συμφωνιών κτλ. Και ξαναλέω, εμείς δεν μπορούμε να περιορίσουμε λίγο το χρόνο. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Για ένα σύμφωνο. Αν και υπόθηκε, έτσι ξεκινάνε όλα. Με ένα σύμφωνο. Αν και με φωνή όμως. Καταλήγουμε με φωνή. Αν και υπόθηκε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είχαμε επιμέρους συμφωνίες, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Τώρα έρχεται η συμφωνία. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση και για τη χρηματοδότηση και για την έσνοδο που μπορεί να είναι σωστή, αλλά το βασικό πράγμα είναι ποιος θα ωφεληθεί. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ούτε αυτό το πρώτο σύμφωνο συνεργασίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Λιάντο. Ο κύριος Παπαστήρου δίνησε το λόγο. Ορίστε κύριε Παπαστήρου, έδινε το λόγο.
θα δίνω το λόγο σε αυτό που δεν θα δίνω το λόγο. Καταρχήν πρέπει να πω από την αρχή ότι σε ένα σύμφωνο συνεργασίας με ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν μπορώ να καταλάβω πού βρίσκουμε πίσω από πολυεθνικές εταιρείες που θα εκμεταλλευτούν αυτό που θα φτιάξουμε, που είναι πολυεθνικές εταιρείες με τις οποίες θα συνεργαστεί ο Δήμος ή οι τρεις Δήμοι. Δεν συζητάμε για τέτοιο πράγμα, δεν φαίνεται πουθενά αυτό, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού θα ανακαλύπτει αυτά τα δουλειά τους σήμερα. Μια συνεργασία επιστημονική, τι φυσιολογικό να συνεργάζεται ένα επιστημονικό ίδρυμα, ένα ανώτατο επιστημονικό ίδρυμα, να συνεργάζεται με ένα Δήμο. Δεν βλέπω να υπάρχουν πουθενά ιδιώτες στη μέση κανένα. Αυτό ήθελα να πω στην αρχή. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε, Πρόεδρε, είναι ότι δεν ξέρω να καταλάβουν οι συνάδελφοι ότι δεν μιλάμε για ένα μοντέλο διαχείριση των εφορμάτων που υπάρχει σήμερα. Έτσι, ένα μοντέλο δηλαδή με το οποίο διαφορούμε ριζικά με το μοντέλο που εφαρμόζει σήμερα το κράτο. Μιλάμε λοιπόν για μια αποκέντρωση, για μικρή κλίμακα διαχείριση που καταλαμβάνει 2-3 δήμους. Μιλάμε, όπως είπε και ο καθηγητής, για κοινωνική συμμετοχή, η οποία θα μειώνει πολύ το κόστος της διαχείρισης, για επαναχρησιμοποίηση σε μεγάλη κλίμακα των απορριμμάτων, για κομποστοποίηση και κομποστοποίηση σε υγειακό ακόμα και δημοτικό επίπεδο. Άρα λοιπόν, συζητάμε για ένα καινούργιο μοντέλο διαχείρισης και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να προωθηθεί σήμερα. Δεν συζητάμε, το επαναλαμβάνω, για το μοντέλο το οποίο, στους γιγαντισμούς δηλαδή, και το μοντέλο που προτείνει η περιφέρεια και η κεντρική διοίκηση, αυτούς τα δάτα γιγαντιαία εργοστάσια, έτσι στο γραμματικό, στην κεραθέα κτλ. Επομένως, αυτό που πρέπει να λύσουμε σήμερα το πρόβλημα είναι το πρόβλημα της συνεργασίας. Εγκρίνουμε μια συνεργασία με ένα επιστημονικό ίδρυμα γύρω από αυτό το πλαίσιο. Τώρα πού θα χωροθετεί και να, αν θα περιλαμβάνει μεγάλο χώρο, ποιος θα είναι αυτός ο χώρος τελικά να μην έρθει. Και μου κάνει εντύπωση ότι πολλοί συνάδελφοι μιλάνε για 6.500 στρέμματα στο αεροδρόμιο και δέχονται εκεί να γίνουν οικισμοί, να γίνει μια καινούργια πόλη, δέχονται να γίνουν οτιδήποτε άλλο. Και όταν ακούνε ότι θα γίνει, μπορεί να γίνει και ένα σταθμό διαχείριση, ο οποίο στι ξένε χώρε είναι μέσα στην ίδια την πόλη, εδώ του ενοχλεί ότι μπορεί να γίνει στο αεροδρόμιο. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω πόσο θα μα το πούνε οι μελετητέ, ένα στρέμμα, δύο στρέμματα, τρία στρέμματα, πόσο θα είναι. Και δεν του ενοχλεί ότι τα 6.000 στρέμματα σχεδόν θα οικοπεδοποιηθούν και θα δημιουργηθεί μια καινούργια πόλη εδώ. Αυτό δεν του ενοχλεί, λένε για να υπάρξει απασχόληση. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, ας αρχίσουμε να είμαστε λίγο σοβαροί, άμα θέλουμε να προωθήσουμε τα προβλήματα της πόλης και να λύσουμε κάποια βασικά προβλήματα, όπως είπα, για τα επόμενα 20 και 30 χρόνια. Συζητάμε λοιπόν σήμερα για μια συνεργασία και τίποτα άλλο. Τα επόμενα θα τα συζητήσουμε όταν θα έρθει η μελέτη. Αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαστήριο, ο κύριος Ιωαννίδης. Να παρακαλούσα έτσι όσο μπορούμε πιο... Εγώ θα είμαι λακωνικός. Ωραία. Έμενα και τοποθέτηση και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για το Πέμπτο. Θα ήθελα να πω ότι στην όποια τοποθέτηση κάνω και τώρα και στην προηγούμενη δεν έχει καμία προσωπική αιχμή για κανέναν. Γιατί είδα το φίλο μου τον Άγγελο και λίγο έχει εκνευριστεί. Θα ήθελα να πω ότι δεν μου δώσατε απάντηση για το ποιοι είστε και ποιος σας χρηματοδοτεί. Ξέρω ότι είστε το ΤΕΗ, είναι γνωστό. Ποιος σας χρηματοδοτεί, ποιος είναι ο ειδικός λογαριασμός και αν έχετε άλλου είδους χρηματοδοτήσεις εκτός από αυτό, αν χρηματοδοτηθείτε από κάποια ιδρύματα, από κάποιες επιχειρήσεις, από αυτά. Θα σας δω να τα απαντήσετε. Δεν είναι το βασικό μου επιχείρημα για την τοποθέτηση. Ήθελα να θυμίσω σε όλους εδώ τους συναδέλφους ότι πρόσφατα στη μεγάλη απεργία των ΟΤΑ βρεθήκαμε μέσα στο αεροδρόμιο. Γιατί τα σκουπιδιά καλύπτει και ο φίλος μας ο Χάρης τώρα, που θα τον είχαμε εδώ από την περιφέρεια, γιατί κάτω κάνανε χώρο μεταφόρτωσης. Το αίτημα εκείνη τη στιγμή ήταν ότι το αεροδρόμιο είναι πάρκο. Δεν είναι χώρος μεταφόρτωσης. Και βρεθήκαμε όλοι εκεί, ξενυχτήκασαμε, τους μπλοκάραμε.
Να θυμάστε, δεν χρειάζεται να κάνω εγώ κάποια άλλη μεγαλύτερη υπενθύμηση. Πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση να έχει καινοπανίσει όλο τον έφερο άγγελο κοινωνική συμμετοχή στην αποκομιδή των σκουπιδιών. Εγώ κάνοντας την ερώτηση για την εμπειρία από την αποκομιδή της ανακύκλωσης που γίνεται στην Ελευσίνα και στους άλλους νομούς της Ελλάδας, το έκανα γιατί για μένα υπάρχει εμπειρία. Δημιουργήθηκε μια ιδιωτική επιχείρηση ανακύκλωσης, πήρε και κατοχύρωσε και το τίτλο ανακύκλωση, η οποία ιδιωτική επιχείρηση ήθελε να εισπράξει και εισπράττει το τέλος ανακύκλωσης που πληρώνεται, που υπάρχει σε κάθε προϊόν. Το κάθε ένα προϊόν που χρησιμοποιούμε έχει ένα τέλος ανακύκλωσης. Μαζεύτηκαν χίλιες επιχειρήσεις, αν θυμάμαι καλά. Λέει, δεν κάνουμε μια επιχείρηση να εισπράττουμε μόνοι μας το τέλος που φορτώσαμε στον πολίτη. Το κάναμε αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε όμως εδώ και ο αντιδήμαρχος να μας πει καθαριότητας, που θα ξέρει και τα στοιχεία, όταν πηγαίνουν αυτοί οι μπλε κάδοι, όταν πηγαίνει δηλαδή το φορτίο με τους μπλε κάδους, με το περιεχόμενο των μπλε κάδων, πόσα επιστρέφουν στη χωματερή, γιατί ο επιχειρηματίας εκμεταλλεύεται αυτό που θέλει να εκμεταλλευτεί, το υπόλοιπο το στέλνει στη χωματερή. Έχουμε κακή εμπειρία. Έχουμε κακή εμπειρία από τις εργασιακές σχέσεις που εφαρμόζονται εκεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι είδους εκμετάλλευση γίνεται στο Ηράκλειο, τους είχαν απλήρωτους, ήταν σαν περιεργειακές κινητοποιήσεις. Υπάρχει μια εμπειρία. Τι σημαίνει ιδιώτης και να μην ενοχλούνται κάποιοι. Όταν βάζουμε ενστάσεις, τι σημαίνει ιδιώτης στη διαχείριση των σκουπιδιών, τι σημαίνει μεγάλη μπίζνα γύρω από τα σκουπίδια και τι σημαίνει αυτό που λέει ανάπτυξη. Με καινούργια ανάπτυξη, η οποία θα προέρθει από παλιές δουλειές, τις οποίες θα τις πάρει το κεφάλαιο. Σε αυτό το πράγμα θα μου επιτρέψετε να υπάρχουν διαφωνίες και να τις δέχεστε αυτές τις διαφωνίες και να τις βλέπετε. Ποια είναι η χρηματοδότηση τέλος πάντων για αυτά τα έργα? Είπε και ο Δήμαρχος ότι δεν γνωρίζουμε, τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Στο τέλος τι θα γίνει? Θα πούμε, έχεις να τα βάλεις εσύ? Όχι. Έχεις να τα βάλεις εσύ? Όχι. Όλο τυχαίως θα εμφανιστεί ο Μπόμπολας, θα πει, έχω να τα βάλω, ρε παιδιά. Πού θα το κάνουμε? Να κάνουμε ένα ζήτο, όπως είπε και πριν ο συνάδελφος, να κάνουμε εκεί μια αυτή, να πάρουμε τη δουλειά. Πού θα γίνει αυτή η δουλειά? Μέσα στο κέντρο του λεκανοπεδίου. Είπατε πριν, είπε και ο καθηγητής, ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και ενεργειακά αυτά τα σκουπίδια. Δηλαδή να φανταστώ μια καμινάδα εδώ να αρχίσει να καπνίζει για να καίει αυτό που λέει το σχέδιο της ιδιωτικής, μία των πολλών ιδιωτικών επιχειρήσεων που θέλει να πάρει αυτή τη δουλειά, που λέει ότι εγώ θα παράγω ενέργεια καίγοντας τα σκουπίδια. Ζήσαμε το φτωχό λαό που δεν έχει να δερμανδεί και έκαψε παλέτες, πόρτες, πορτοπαράθυρα, τους φράκτες του. Το ζήσαμε. Βήχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, το παιδί με και αλλεργίες, όλοι ζούμε τέτοια πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η αντίρρηση και η ένσταση πρώτον εδράζεται στο ποιος χρηματοδοτεί, ποιος φέρνει, ποιος χρηματοδοτεί αυτή την... Θεωρώ ότι πρέπει να είναι κρατική μέρημνα και πρέπει αυτό το πράγμα να είναι κάτω από έναν κρατικό σχεδιασμό. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί το σκουπίδι να γίνει επιχείρηση. Γιατί αν θα γίνει επιχείρηση από ιδιώτες, θα επιβαρύνει τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο τον Ιωαννίδη, ότι το σκουπίδι δεν πρέπει να γίνει επόρευμα. Το θέμα είναι ότι αυτό που συζητάμε σήμερα δεν έχει να κάνει την ουσία μιας απόφασης αυτού που ενδεχομένως θα χτιστεί, θα οικοδομηθεί, θα υλοποιηθεί κλπ. Δηλαδή, επί της ουσίας της συζήτησης έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να δούμε εάν και τι αντιρρήσεις, τι σύμφωνες νόμες κλπ. Θα υπάρξουν. Αυτό που καλούμαστε σήμερα να κάνουμε, υπόθηκε ήδη επανειλημμένα και να μην το παραλάβω και εγώ, είναι ένα σύμφωνο συνεργασίας με ένα δημόσιο ανώτατο ίδρυμα. Το επαναλαμβάνω, με ένα δημόσιο ανώτατο ίδρυμα. Και για την ακρίβεια, επειδή τα ερωτήματα που εθέτησα, εγώ οφείλω δηλαδή ως επίσημο και τη δική μου θέση να πω δύο λόγια περί του ειδικού λογαριασμού, παρόλο που περιγράφεται. Κάθε ανώτατο ίδρυμα, όπως και αλληλοτελεστή, αλλά κάθε πανεπιστήμιο, κάθε ΤΕΗ έχει έναν ειδικό λογαριασμό πολυμήλων έρευνας, ο οποίος λογαριασμός διευθύνεται από μία επιτροπή ερευνών, μέλη της οποίας είναι εκπρόσωποι των τμήματων του εκάστου πανεπιστημίου και προεδρεύεται συνήθως από τον αρμόδιο αντιπρίτανη οικονομικών υποθέσεων. Μιλάμε δηλαδή για ένα δημόσιο
για ένα δημόσιο ίδρυμα, ένα δημόσιο φορέα, ο οποίος έρχεται να χτυπήσει, αν θέλετε, την πόρτα των Δήμων εδώ για μια συνεργασία. Όλη η περιγραφή που υπάρχει στην παράγραφο 1, το τι πράγμα είναι ο ειδικός λογαριασμός, θα έπρεπε να μας είχε δώσει ήδη τις απαντήσεις. Δεν έχει καμία σχέση με καμία χρηματοδότηση από κανέναν χώρο πέραν των προγραμμάτων έρευνας που μπορούν να παίρνουν οι συνάδελφοι, οι καθηγητές, τα εργαστήριά τους κλπ. Δεν ακούτε πια. Τώρα εγώ σε πω. Γιώργο, για σένα. Θέλω να πω ότι δεν έχει σχέση με αλλότριες χρηματοδοτήσεις. Οι συμφωνίες που κάνουν οι καθηγητές των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ κλπ. Στο πλαίσιο των ερευνητικών τους εργασιών, χωρίς να αποκλείω και δεν θέλω να είμαι απόλυτος διάφορα παιχνίδια που μπορεί να γίνονται στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά η ουσία του ζητήματος είναι ότι ένας ειδικός λογαριασμός, μια επιτροπή ερευνών δεν δέχεται χορηγίες, δεν δέχεται χρηματοδοτήσεις από πουθενά άλλου παρά μόνο από το ποσοστό που παρακρατεί από τις έρευνες των καθηγητών μελών, εργαστηρίων κλπ. Ένα ποσό που το παρακρατεί και το οποίο οφείλει, όπως περιγράφεται και εδώ πέρα, να έχω 2 και 4 στην περαιτέρω έρευνα στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. Συνεπώς, αυτό που βλέπω εγώ από την πλευρά του εργαστηρίου του ΤΕΙ, που έρχεται προς το ΤΕΙ Πειραιά, είναι ένα εργαστήριο συναδέλφων, ένα εργαστήριο καθηγητών με τους φαντάζομαι υποψηφίους, διδακτορές τους, μεταπτυχιακούς τους, υποπτυχιακούς τους κλπ. Για να κάνουν μια δουλειά στο πλαίσιο του αντικειμένου του τμήματός τους. Στο πλαίσιο του αντικειμένου του τμήματός τους και όχι πέραν αυτού. Συνεπώς, πριν φτάσουμε στο να εγκαλέσουν οποιονδήποτε, είτε τη Δημοτική Αρχή ή οποιονδήποτε, για το τελικό έργο που ενδεχομένως να συζητήσουμε εδώ και θα αποφασίσουμε ναι ή όχι, ας λάβουν υπόψη ότι αυτό που γίνεται εδώ πέρα, το επαναλαμβάνω, είναι ένα σύγχρονο συνεργασίας με δημόσιο ίδρυμα, ανώτατο ίδρυμα. Αν δεν υπάρξουν ούτε αυτού του τύπου συνεργασίες, τότε είναι που θα παραδοθούν τα δημόσια ανώτατα ιδρύματα, μπορά, όπως πάει να γίνει κιόλας, μπορά στον κάθε χρηματοδότη εκτός του κρατικού τομέα και εκτός των δημόσιων ιδρυμάτων. Μία παρατήρηση μόνο, κύριε Πρόεδρε, στο άρθρο 2, στην παράγραφο 3, ορίζεται ο συντονιστικός φορέας εξαμελής επιτροπή παρακολούθησης 3 από τους Δήμους. Νέος ηγός αριθμός θεωρώ ότι λειτουργικά μπορεί να μείνει πολύ ωστόσο γιατί θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις από την πολλή στιγμή και ενδεχομένως ο έμφυγος θα μπορούσε να γίνει, δεν είναι από την προηγούμενη πρόταση, κάποιο πρόσωπο παίρνει και πάνω από τα 2 διαφερόμενα μέλη. Σε άλλες συνθήκες θα έλεγα ένας δικαστικός ή κάτι ανάλογα. Αυτά. Ευχαριστώ με τον κύριο Μαϊσίδη. Μια διευκρίνηση, γιατί με αδικεί ο Αντώνης και πρέπει να το διαβάσω. Μα με αδικεί. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, όχι, συγγνώμη πρόεδρε, εδώ δεν γράφει για τον ειδικό λογαριασμό, γιατί εγώ είπα ότι δεν είναι προσωπική ευθύνη για κανέναν. Αλλά το καλό είναι να διευκρινίζουμε και τις θέσεις μας. Να μην λέμε πράγματα παρά. Να διαβάσω αυτό μόνο για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Σας παρακαλώ. Θα δευτερολογήσω πάντως γιατί θέλω να το διαβάσω, να διαβαστεί. Λοιπόν, όλοι έχουν τον αγαπητό ο κ. Σούγερ, σε αυτόν τον αισθάνομαι ότι μάλλον δεν έχουμε καταλάβει σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτό το εγχείρημα που έγινε με τελείως λάθος τρόπο, τελείως λάθος σχεδιασμό το θέμα της ανακύκλωσης της χώρας μας. Ποιο είναι το μέχρι τώρα το μέχρι, είναι ότι έχει μια εταιρεία
η οποία έκανε αυτό το πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, έστεισε όλη αυτή την υποδομή και σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση χρεοκοπίας αυτής της εταιρείας. Δεν έχει να δώσει κάρους, δεν έχει να δώσει αυτοκίνητα και μεταφέρεται σιγά 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 όλη αυτή η ευθύνη στους Δήμους. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι θα παρατέψει τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος συμμετείχε σε αυτή την εταιρεία. Δεν κάλεσαν στο λεφτό πόσο λάθο το γεσμένο είναι και το λογισμένο. Αυτό το χάνουμε. Και εδώ στα παιδιά του διοίκηση έχουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά. Κανένα πιστεύω ότι δεν θα βγάλει να πει ότι όλα αυτά του πρέπει να είναι σε ένα δίκτυο και να πει σχεδιασμό. Δεν είναι αυτό το σωστό. Αλλά τι είναι το σχεδιασμό. Δηλαδή εθελοποιημένο. Δεν ξέρουμε ποιο είναι. Δεν ξέρουμε ποιο σχεδιασμό πηγαίνει στον Πόμπολα. Και στον κάθε Πόμπολα δεν ξέρουμε τι είναι το ψευδέκτη τη Ελλάδα. Δεν είναι. Δηλαδή, λέμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό από ποιον και για ποιον. Τι κάνουμε κύριε συνάδελφε με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μία άλλη πρόταση σε μία άλλη λογική. Πέρα από αυτά τα συμφέροντα, να μην γίνει τόσο σωστή πραγματική επιχείρηση. Οφείλουμε στον κόσμο και στο περιβάλλον να έχουμε μία πρόταση. Όχι να περιμένουμε και αυτή την προσπάθεια ξεκινάμε με έναν επίσημο φορέα. Εκεί κινιόμαστε. Εγώ θα ευχόμουν να δούμε αυτή την ιστορία να συμφωνήσουμε όλοι μακάρι να έρθει μια πρόταση που να είναι εφαρμόσιμη, υλοποιήσιμη και που να μπορούν οι Δήμοι να πάρουν αυτό το τεράστιο θέμα, τεράστιο, στα χέρια τους. Γιατί τώρα δεν είναι στα χέρια τους. Το ανακυκλώσουμε λοιπόν, να σας πω μια πληροφορία, το ανακυκλώσουμε λοιπόν που παράγεται από αυτό το σχεδιασμό, το λάθος τέλος πάντων, η ΕΕΠΑ δεν έχει κανένα όφελος. Το έχουν μόνο οι εργολάβοι που αξιοποιούν το ανακυκλώσιμο υλικό. Και γι' αυτό σε λίγο καιρό θα είναι στι ζημιωμένε επιχειρήσει όλη αυτή την προσπάθεια. Τέλο πάντων, μην σα το λέω. Εγώ θα ευχόμουν λίγο πραγματικά από αυτή μα την προσπάθεια να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πρόταση σε άλλη κατεύθυνση από τα τέσσερα εργοστάσια από όλη αυτή τη σαφήνα που φάνε όλη αυτή την κατάσταση για τον νόμο. Να αναδείξουμε το πρόβλημα σε άλλη διάσταση και να έχουμε μια πρόταση που να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε και να γυρίσουμε και να πούμε ότι να υπάρχει και άλλος τρόπος πέρα από τη μάσα. Αυτή είναι η προσπάθεια. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε το πρώτο δίδυμο. Το δεύτερο να θα γίνει μια πρόταση και τα λοιπά, θα δούμε τι χωροθέτες, θα δούμε πώς, θα δούμε μία σειρά πράγματα. Τότε θα τα αποφασίσουμε για τα παιδιά. Να δούμε τι θα κάνουμε. Ακόμα δεν το μήναμε, για να το ρωτήσουμε. Μην κάνετε, η λογική αυτή είναι μην κάνετε τίποτα, μην κάνετε τίποτα. Μα δεν γίνεται κάτι να κάνουμε, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Ευχαριστούμε τον κύριο Σουγιουλά. Έχει υποχωρήσει ο κύριος Καλλιτέρης και ο κύριος Πυράκουλος. Καταρχήν θέλω την κατανόηση του καθηγητή. Εμείς ξέρετε έχουμε και τις αντιπαρατέσεις μας εδώ και τις πολιτικές μας τοποθετήσεις. Σας εύχομαι να μην βρεθείτε σε αυτά. Να μείνετε απόξω. Θα διαβάσω γιατί με προκάλεσε ο φίλος μου Αντώνης. Βασικός σκοπός του ειδικού λογαριασμού, το γράφετε. Βασικός σκοπός του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων, του ΠΤΕΙΠΙΔΕΑ, είναι η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από εθνικά, ευρωπαϊκά προγράμματα, από ιδιωτικούς, δημόσιους πόρους και που προορίζονται για την υλοποίηση ερευνητικών. Γι' αυτό σας ρώτησα να έχω μια τοποθέτηση. Δεν θα καθορίσει τη συμπεριφορά μου, την ψήφο μου, αυτό, αλλά θα ήθελα να έχω μια τοποθέτηση πού προέρχονται τα κονδύλια, αν έχετε από ιδιωτικές επιχειρήσεις χρηματοδότηση και ποιες είναι αυτές. Αν τόσο πολύ ενοχλεί, δεν έβαλα ούτε σα το έχω πει, ούτε. Εντάξει, εντάξει. Και είπα ότι αυτό. Ωραία. 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 Καταρχάς ευχαριστούμε τον κύριο Καπλική την παρουσία του εδώ, το ενημέρωση που μας έκανε. Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι εδώ μέσα ότι
για μια σύγχρονη διαχείριση της αποκομιτής των απορριμμάτων. Θα βάλω το θέμα λιγάκι της πολιτικής του διάστησης, αν και δεν είναι ουσία σήμερα του θέματος, είναι η συνήθιση θα γίνει με τα γενέστερα ουσίας, αλλά κατέστησε κάποιες σκέψεις καλά να πω για. Λοιπόν, η προκήρυξη, πάμε το παλιότερο, η προκήρυξη διαγωνισμού όταν υπουργός του ΠΕΤ, ο κ. Κωνσταντίνος, τον Αύγουστο του 2011, ανοίγει διάπατα ο δρόμος μέσω του ΠΕΤ στα πολύ μεγάλα συμφέροντα που ενημέρονται σε διεθνή μάρτυρα κλίμακα και αυτή τη νέα τεράστια βιομηχανία, δίνοντάς τους την τιμή για κάθε επόμενο τόνο, δηλαδή δίνοντάς τους ανοιχτά το κίνητρο, αφενός να παραμένει σταθερή ή και να αυξάνεται η ποσότητα των σύμπτων απορριμμάτων αντί της ειδικής μείωσης μέχρι και 70% μέσω της διαχείρισής τους στα προηγούμενα στάδια ανακύκλωσης, φοβοστοποίησης δηλαδή κτλ. Και αφετέρου επιτρέπουν να αυξηθεί το πόσο των δήμων και των δημοτών. Επανέρχεται επίσης η απαράδεκτη τεχνολογία της κάψης. Φορευτέρα και η συνάδελφη, η οποία είναι η εναλλακτική στρατηγική που πρέπει κατά τη γνώμη μου να εφαρμοστεί είναι η ανάπτυξη μικρών μονάδων για την δημιουργική διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο γειτονικών δήμων. Η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να μείνει στο δημόσιο σχεδιασμό, χρησιμοποίησή τη με πιο σύγχρονες τεχνολογικές και φιλικές προς το περιβάλλον με φόβου και οπωσδήποτε με τη συμμετοχή των δημοτών και τη τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά σε προσπάθει. Και είμαι εντά σύμφωνη για το σύμφωνο αυτό τη εργασία. Ευχαριστούμε την κυρία Γαϊκού. Δεν ήταν μια αγωγή τοποθέτηση. Να δώσω το λόγο στον κύριο Καρυγητή, αν πρέπει να συμπληρώσει κανένα και ακούγοντα τι τοποθετήσει και να αρχίσει ο Δήμαρχο. Κυρίως για να είναι σαφές ότι απαντιέται αυτό το ερώτημα που βάζετε, αυτό που είπε ο συνάδελφός σας εδώ στο Συμβούλιο, στο μέλος του Συμβουλίου, είναι ότι η παράγραφος που δόθηκε εκεί είναι ακριβώς η παράγραφος που δίνει αυτό το νόμο πλαίσιο που υπάρχει και αναφέρθηκε και στα διάφορα νομοθετήματα που εξετίζονται μέσα στα ιδρύματα. Δηλαδή είναι η παράγραφος που αναφέρεται ακριβώς αυτή την επιτροπή που έχει κάθε πανεπιστήμιο, κάθε ΤΕΗ, κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, για να διαχειρίζεται τους πόρους οι οποίοι έρχονται στα ιδρύματα για έρευνα, ανάπτυξη τεχνολογίας κτλ. Δηλαδή, έχει σταματήσει πολλά χρόνια τώρα από τότε που είμαι φοιτητής του Πολυτεχνείου, έχει σταματήσει να υπάρχει αυτή η έννοια της έδρας, του εργαστηρίου που κάνει μόνο το ό,τι προλάβει, που πηγαίνει σε ιδιώτες απρόσωπα, πληρώνει καθηγητές γι' αυτό κτλ. Αυτό έδειξε πολλά χρόνια πριν. Έτσι είναι ο πρώτος νόμος πλαίσιο που φτιάχτηκε με όποια προβλήματα. Και τότε αποφασίστηκε ότι τα ιδρύματα έχουν κι άλλον ένα ρόλο εκτός από το να εκπαιδεύουν τη νέα γενιά σε κάθε χώρα, ας πούμε στην περίπτωσή μας, ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και στην έρευνα και στην ανάπτυξη του τόπου. Βέβαια αυτό κατά καιρούς εφαρμόστηκε από διάφορους καθηγητές και διάφορα κέντρα και σίγουρα κάποιοι έχουν λειτουργήσει και για συμφέροντα ιδιωτικά, έτσι είμαι σε αυτές εδώ. Όταν έρχονται οι πόροι, λοιπόν, όταν κανείς συμφωνήσει να μελετήσει κάτι, τότε πρέπει αυτός ο πόρος που θα έρθει να περάσει από το ίδρυμα μέσα από την Επιτροπή Ερευνών, όπως είπε και ο συνάδελφός σας, που αντιπλήθανε στον υπεύθυνος ελέγχει μαζί με το υπόλοιπο συμβούλιο τι ακριβώς γίνεται κτλ. Ένα κομμάτι αυτού του ποσού που έρχεται στο ίδρυμα μέσα από μια τέτοια έρευνα πηγαίνει για να χρηματοδοτηθούν παράλληλες πρόσθετες έρευνες και ανεξάρτητες από τη συγκεκριμένη έρευνα για να αναπτύσσεται η έρευνα σε κομμάτια όπου δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Οι χώροι μπορεί να είναι και ιδιωτικοί και δημόσιοι. Το θετικό που είπε και πρέπει να έχετε υπόψη σας στο σύνολο και η προσπάθεια που κάνουμε και εμείς ακριβώς είναι ότι προσπαθούμε ακριβώς να κρατήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και να τον φέρουμε κοντά στα προβλήματα που έχει η συγκεκριμένη κοινωνία. Και μάλιστα η προσπάθεια που κάνουμε είναι να φέρουμε τα ελλείμματα στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΗ στην Κοζάνη να λύνει το πρόβλημα της περιοχής της Κοζάνης και όχι το πρόβλημα της Ντασό, της ΝΕΚΜΑ, της ΔΕΗ στη Γαλλία κτλ. Σε μεγάλο ποσοστό είμαστε αναγκασμένοι και σε πολύ, αν θέλετε, πρώτο επίπεδο να λύνουμε προβλήματα ξένα. Έτσι, ξένα με την καλή έννοια ή όπως θέλετε πάρετε. Δηλαδή,
για να μπορέσουμε να φέρουμε την τεχνογνωσία, τη γνώση και για να είμαστε ανταγωνιστικοί, αν θέλουμε να κρατιόμαστε σε ένα επίπεδο σύγχρονο και σημαντικό, είναι να συμμετέχουμε και στα ευρωπαϊκά προγράμματα αντίστοιχα, αλλά και στο διεθνέ γίνεσαι. Πολλές φορές λοιπόν λύνουμε προβλήματα για τη γαλλική ιδέα και για την ελληνική. Λύνουμε προβλήματα για φορείς του εξωτερικού, ακόμη και κρατικούς φορείς πολλές φορές, και όχι για ελληνικούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το στηρίξετε και ευχαριστούμε, όπως φαίνεται, ότι έχετε την πρόθεση και σίγουρα και το Συμβούλιο και έχει άλλη δύναμη, να στηρίξετε αυτή τη σύνδεση των προβλημάτων που συμβαίνουν στις τοπικές κοινωνίες με το πώς μαζεύετε κάποια γνώση στα συρτάρια, αν θέλετε, και σε κάποια μυαλά, στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει δηλαδή να το δείτε σαν προτεραιότητα, να αξιοποιηθεί αυτή η γνώση την οποία πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Δηλαδή τα δημόσια πανεπιστήμια, με όποιο βαθμό καλό ή κακό, πληρώνονται αυτή τη στιγμή από το Έλληνα φορολογούμενο. Άρα είναι σημαντικό αυτή η γνώση και η ικανότητα να μην πηγαίνει να λύνει προβλήματα του εξωτερικού, αλλά καταρχήν να λύνει προβλήματα του εσωτερικού και μάλιστα της τοπικής κοινωνίας. Δεν έχουμε κάποιους άλλους πόρους. Αν θέλετε, ας πούμε, αν έρχονταν μια εταιρεία και έλεγε να μελετήσουμε την ιδιαίτερη συσκευή ανακύκλωσης και για να το κάνετε αυτό, ας πούμε, αν έρθει, όπως λέτε, ο Όβολος ή οτιδήποτε, και επειδή θέλω να μελετήσετε κάτι για να μου λύσετε ένα πρόβλημα, εφόσον δεν αντιβαίνει στα έθιμα, ας πούμε, και στα ίδια έθιμα της επιστημονικής κοινότητας, θα το κάνουμε. Δηλαδή δεν θα αρνηθούμε να πάρουμε χρήματα από τους ιδιώτες για να λύσουμε όμως ερευνητικά και τεχνικά θέματα. Για να βελτιώσουμε αδέρφια και την τεχνογνωσία που υπάρχει στις σχετικές βιομηχανίες. Και γι' αυτό σας ανέφερα ότι η πρόθεσή μας είναι αν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ελληνικές κατασκευές μικρής κλίμακας, γιατί είναι ήπιες μορφής κατασκευές και είναι σημαντικό στην Ελλάδα και είναι δυνατό στο Δήμο να υπάρχει μια μικρή βιοτεχνία που να φτιάχνει τέτοιες συσκευές ανακύκλωσης. Για να δώσει δουλειά, για να κρατήσει τους πόρους, γιατί φύγουν τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, αν θέλετε, και της τοπικής κοινωνίας προς τα έξω σε άλλους φορείς, για να μην μετατραπεί σε ένα υπερκέντρος κάποιων ιδιωτών, που λέτε έτσι. Είναι σαφές ότι είμαστε μαζί σας σε αυτή την κατεύθυνση και εκτιμάμε πάρα πολύ και το έργο που κάνετε σαν Δήμο. Δεν θα συνεργαζόμασταν με έναν οποιοδήποτε Δήμο σε αυτή τη λογική επίση. Σα ευχαριστώ πολύ και θα μου δείτε το λόγο. Λοιπόν, συνάδελφοι, συνοψίζοντας την κουβέντα που κάναμε, νομίζω πρέπει να πούμε τα εξής. Πρώτον, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν αποφασίζουμε σήμερα ότι θα κάνουμε αυτόν τον σταθμό που κάνει τόσο, που θα βρουν εκεί τα λεφτά, που πιάνει τόσα στρέμματα, που κάνει σε αυτό το σημείο. Δεν είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε για τέτοια αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε μια καταρχή πρόταση, μια καταρχή τεχνικο-οικονομική ανάλυση του προβλήματος. Εκείνο που αποφασίζουμε σήμερα είναι να κάνουμε μια συνεργασία, να ξεκινήσουμε μια συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά, προκειμένου να συγκεντρώσουμε αυτή την αναγκαία τεχνικο-οικονομική γνώση που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση. Συνεπώς θα έρθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση για να δούμε τι ακριβώς κάνουμε. Θα μου πείτε πάμε στο άγνωστο με βάρκα την Ελπίδα, όχι, έχουμε ένα προσανατολισμό. Και νομίζω το έχουμε συνηθίσει αυτό και επίσης μπορεί να είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή σήμερα τι επιλογές έχουμε. Η μία επιλογή είναι να παρακολουθούμε αυτά που γίνονται και το σχεδιασμό που κάνει το κράτος και η περιφέρεια που είπαμε ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Η άλλη επιλογή είναι να καταγγέλνουμε αυτό που κάνει η περιφέρεια, να κάνουμε, να συμμετέχουμε και σε καμιά συγκέντρωση και σε κανένα ψήφισμα διαμαρτυρίας, που και αυτό χρειάζεται. Και το τρίτο είναι μαζί με το προηγούμενο να επιχειρήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Στη λογική που θεωρούμε σωστή, αυτό που λέμε της ήπιας διαχείρισης, κοντά στην πηγή, της δημόσιας διαχείρισης, έξω από την ιδιωτικοποίηση, με κύριο χαρακτηριστικό την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών, έτσι ώστε να πηγαίνει για ταφή το ελάχιστο δυνατό που μπορεί να πηγαίνει. Τώρα θα μου πείτε, θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, είμαστε τόσο μάγκες που
όλα στους σχεδιασμούς που γίνονται εμείς να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε, συνάδελφοι. Κίνδυνοι και προβλήματα μπορεί να υπάρχουν πολλά στον δρόμο, αλλά λέμε να το προσπαθήσουμε. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε, δεν ξέρουμε αν θα βρεθούμε πόροι για να χρηματοδοτήσουμε μια τέτοια δουλειά. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να μην κάνουμε πολλά σενάρια και δεν χρειάζεται, νομίζω εφόσον συμφωνούμε σε ένα προσανατολισμό που θέλουμε, έτσι, ότι δεν πάμε να κάνουμε ούτε καμιά χωματερή, ούτε κανένα σταθμό που απλώς να πάρει τα χωρηματοφόρα μας να μεταφορτώνει για να πάμε στα εργοστάσια που φτιάχνει, που έχει ξεκινήσει μάλλον τη διαδικασία για να φτιάξει περιφέρεια, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια. Και εδώ είμαστε, βήμα-βήμα θα προχωράμε να δούμε κάθε φορά τι κάνουμε. Και δεν ξέρω γιατί ως μια συνάδελφη χρειάζεται να κάνουμε λίγο το James Bond για να δουν ότι μπορεί να γίνει και στο αεροδρόμιο αυτό. Γιατί όχι, μην πάμε την αρχή, δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Και νομίζουμε ότι περιβαλλοντικά είναι σωστό να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι κάποιος μας υποχρεώνει ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι πάμε να βγάλουμε από αυτή τη ιστορία. Νομίζω ότι περιβαλλοντικά είναι σωστό να προσπαθήσουμε να κάνουμε έτσι ένα τέτοιο σύστημα και υποδομές διαχείρισης των απορριμμάτων που είναι, όλοι λέμε, ένα πολύ βασικό πρόβλημα που επιτρέπει να μας απασχολεί. Και αν μπορέσουμε να το κάνουμε και οικονομικά θα συμφέρει το δήμα, είναι βέβαια. Λοιπόν, εδώ είμαστε να το δούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε διάφορα σενάρια. Και, εντάξει, αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το ολοκληρωμένο, ίσως να δούμε πλευρές τι έχουμε να κάνουμε. Πάμε από αυτό. Τουλάχιστον να συγκεντρώσουμε μια αναγκαία γνώση. Και επίσης μπορούμε και με άλλους φορείς ίσως να συνεργαστούμε. Έτσι και να δούμε και τέτοιες πλευρές. Και στη σημερινή μας συζήτηση εδώ παρακολουθεί και ένας συναγωνιστής και φίλος που συμμετέχει σε μια πρωτοβουλία που ασχολείται με το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε έτσι εμπειρία και σκέψεις και προτάσεις. Συνεπώς, συνάδελφοι, ας ψηφίσουμε σήμερα αυτό, τη συνεργασία με ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η καταρχήν πρόταση που θα μας φέρουν δεν θα έχουμε και καμία οικονομική υποχρέωση και με βάση αυτή στα χέρια μας θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Και αν χρειάζεται να κάνουμε και άλλα βήματα και να αναθέσουμε μελέτες ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το δούμε εδώ, θα κάνεις και διαγωνισμό ίσως. Θα πρέπει να δεις και αν μπορείς να το πληρώσεις αυτό, θα πρέπει να έχεις ψάξει περισσότερο πηγές χρηματοδότησης και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά καταρχήν θέλουμε, αντί να λέμε δύο γενικές ιδέες, ότι μιλάμε για ένα σταθμό διαχείρισης ήρθεια κοντά στην πηγή που λέμε με ανακύκλωση και όλα αυτά, να έχεις και πέντε πράγματα πιο συγκεκριμένα για να μπορείς να κάτσεις να συζητήσεις. Λοιπόν, εντάξει, στο ξεκίνημα είμαστε.